Βασικά πρώτα να πούμε ότι είναι το πρώτο επεισόδιο του καινούργιου podcast για κάποιο λόγο podcast που θα τους είναι, άμα είναι βίντεο είναι το τρεις αιγές και μια ντομάτα Ναι, δεν ξέρω, ξανά συζητήσαμε το πράγμα Εντάξει, χαίρομαι πάρα πάρα που κάνουμε το πρώτο επεισόδιο μαζί σου Κι εγώ πολλά ευχαριστώ σε μου το πρώτο επεισόδιο να έχει ο σκοπό. Το πράγμα βασικά, να αγγίξει θέματα του πολιτισμού. Ε, γι' αυτό με τρίσε μια ατομάτα. Ο Πολιτισμό είναι το ένα. Ε, ο δεύτερο πράγμα είναι το sustainability. Και το τρίτο είναι το πώ τα ούλα συνδέονται και χρησιμοποιούν. Γιατί είναι πολλέ αιτήματα όπω AI και τεχνολογία. Άμπω πράγματα που συνδέονται επί το πλήστον. Αλλά ναι, ξέρουμε πάρα πάρα πολύ από το πρώτο επεισόδιο. Μαγδαρένα Ζήρα. Ξέρω ότι ονομαστικά όλη μου τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια συνδεθήκαμε. Όχι και ούλιο σαν να Εντάξει, το Ζήρα ξέρω το... Ναι, εγώ είσαι Αλλά ναι, βασικά, και ποτέ είναι ιστορία σου, που ξέρω τα πράγματα που κάνεις, και πριν αυτής καν Κύπρο, ξέρω πράγματα που έκαμε, αλλά ναι, θέλω να μου πεις λίγο και αν η Μαγδαλένα να, να μου πάνε το πάθος σου, να μου πως πού δάσες και να μου έγινε. Αλλά πάρα μου το λέω αντρομικά, αγίνεται. Ωραία. Καταρχήν σου και εγώ πάρα πολλά που με δάμε και ευχαριστώ. Συν, και, αρέσκει μου που αρχίζει την κουβέντα με τη λέξη πάθος, γιατί μια λέξη που ήθελα να φέρω και εγώ μέσα στη συζήτηση, γιατί σκέφτηκα να μιλήσουμε για τον καλλιτέχνη, για την τέχνη, για το τι κάνουμε, είναι βασικό συστατικό. Και είναι κάτι που έχεις σχέση, και εσύ, και στα χρόνια που σε ξέρω, κατάλαβα το. Ε, εγώ είμαι σκηνοθέτρια. Άρχισα τι σπουδέ μου από τη φιλολογία, ξέροντα πάντοτε ότι ασχοληθώ με το θέατρο, βέβαια. Απλώ μέσα από τη φιλολογία ασχολήθηκα με τη μεγάλη μου αγάπη που είναι το αρχαιοδράμα. Ήταν, τα περιλαμβάνω εδώ. Ήταν στην Οξφόρδη, Οξφόρδη. Την... οι πρώτε μου σπουδέ, η, στα... η κλασική φιλολογία. Μετά στο Λονδίνο θεατρικές σπουδές, στην Αμερική θέατρο, σκηνοθεσία. Και μετά ήρθα... Αμερική Ήμουν στη Καλιφόρνια και έζησα και λίγο νέα νεόρκη που δούλεψα. Δοκίμασα λίγο τα πράγματα για μέ. Το, η, χρονιά 2008-2009 ήταν έτσι μια μετάβαση μεταξύ Κύπρου και Νέας Υόρκης. Τελικά ήρθα πίσω Κύπρο, Εντάξει, το άνοιμα φες το στην αγία. έναν καλοκαίρι σε το φεστιβάλ που έπαιρνε όλοι και πρόσφυγε να ήξερα τι και με μαγευτικά και εγώ. το το φεστιβάλ, κάμει το πολλά. Κάμει το ξέρω. Θα πες σου και σε ένα ζημιά. Εξάγουλα, ένα ζημιά. Όχι ζημιά, καλά πράγματα. Ναι, έτσι ήταν μια, μια, μετάβαση, γιατί ήταν μια απόφαση να έρθεις στην Κύπρο, θέλεις να νιώθεις ότι υπάρχουν πυρήνες, καλλιτεχνικής δημιουργία, κοινότητε, άνθρωποι που ότι υπάρχει κλίμα. Είναι πολλά σημαντικά αυτά τα πράγματα για τους καλλιτέχνε, γιατί αλλιώ στεγνώνουμε φυτοζωούμενο, ό,τι και να πει, όσο και να δουλέψει μόνο σου. Τούτα τα φεστιβάλ, οι τούτε οι κοινότητε, τούτε οι πυρήνε συμβάλλουν στην ανταλλαγή ιδεών και δημιουργία κλίματο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, 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 εγώ στο θέατρο, άρχισα um, να δουλεύω στο ΘΟΚ και μετά σε διάφορε άλλε um, θεάσου και μετά γραμματική τη δική μου ομάδα. Ναι 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 δεν είναι ένα. Οι ναι. μου πάρα πάρα πολλά καλά. Είστε στην Οξφόρδη, έκαμε στη φιλολογία. Ναι. Οκ. Okay. Και μετά επίση έκαμε στην σκηνοθεσία. Σωστά. Ναι, στην Αμερική. Στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Σωστά. Okay. Και δούλεψε στη Νέα Νιόρκη. Mm. Τότε μεταβά... ε, ε, ήταν, 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 ήταν μεγάλε αλλαγέ

Um, Λό νομίζω, ναι. Λόγω τη αμήλικτη οικονομική κατάσταση τη διάσταση λιών του θεάτρου για μένα, ε, όταν, είσαι, όταν, δεν έχει σαν καλλιτέχνη που αρχίζει και δεν έχει ένα network από άνθρωπου να σε στηρίξουν ε, ε, στα πρώτα σου βήματα, είναι αρκετά δύσκολο να επιβιώσει λίγο οικονομικά στην Ιανουαρκή σαν μια πόλη. Ε, ε, επίσης, ε, ε, το, ήταν, ήταν, μια περίεργη μεταβατική περίοδο όταν ζούσα εγώ. Με... θυμούμαι το 2008 να είμαι σε ένα αεροδρόμιο και να βλέπω στι τηλεοράσει που είχε ξεσπάσει το, είχε σπάσει το bubble με του Lehman Brothers και το ούτε ούτε μια κατάρρευση και μια ανατροπή φοβερή. Το οποίο έχει αλυσιδωτά ε, 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 επιπτώσει και σίγουρα εμεί που είμαστε πάντα σε μια. Ε ε, επίφοβη είναι η οικονομική κατάσταση σαν καλλιτέχνε του θεάτρου, και την μια μήνα έχουμε λεφτά των άλλων, ενώ προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα να κάνουμε κάποιε παραγωγέ. Ε, 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 ήταν δύσκολο. Αλλά ακόμα και στη Νέα Υόρκη, που είναι προφανώ πολλά πιο competitive στο environment να μπει κάποιο. Ναι. Ε, γενικά το πράγμα που συζητούμε συχνά μαζί με άλλου καλλιτέχνε και διοργανωτέ τόσα χρόνια είναι ότι. Βασικά, ο πολιτισμό είναι βιώσιμο ειδικά το θέατρο. Είτε, Άρα εσύ να έχεις ε, 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 να μου πεις ότι βασικά βρες παραπάνω ευκαιρίες στην Κύπρο ναι. παρά στην Νέα Υόρκη λόγω του support ε, και λόγω της κλειστής κοινότητας και της μικρής κοινότητας και επίσης έναν πάρα πολλά παρθένων ε, περιβάλλον ε, η Κύπρος ενά για πολλά είδη πολιτισμού αλλά για το θέατρο. Γιατί σαν είδο που μπορούμε να μιλήσουμε για την εξέλιξη του θεάτρου στην Κύπρο, αλλά σαν είδο είναι η μορφή τέχνη που είναι περισσότερο περισσότερη επισκεψιμότητα. Είναι η πιο εμπορική τέχνη. Σωστά. Ναι, έχει μια παράδοση, έχει μια ιστορία μεγάλη, και παλιά, και επίση μια τέχνη που, το DNA τη κατά βάση είναι λαϊκή τέχνη. Δηλαδή απευθύνεται στο κοινό, στο ευρύ κοινό. Άρα. ναι, υπάρχει φυσικά και το πιο avant-garde κομμάτι του θεάτρου, το πιο πειραματικό, αλλά κατά βάση γεννήθηκε σε εποχέ που εμιλούσε στην πόλη, στον πολύ κόσμο, οι πιο μεγάλε εποχέ που άνθησε ήταν εποχέ που ήταν ένα τε, τεράστιο λαϊκό θέαμα. Η Αθήνα του 5ου π.Χ. και η Αναγέννηση του Σέξπιρ. Ήταν ένα μεγάλο, πάντα λαϊκό θέαμα το θέατρο που ε, ε, ήταν συγχρονισμένο, μιλούσε στο, στον άνθρωπο και στην κοινωνία τη εποχή με μεγάλη αμεσότητα. Είναι, έχει πάρα πολλά δυνατά εργαλεία που μπορούν να μιλήσουν στον άνθρωπο. Έχει, τη έχει την μίμηση, έχει το, το ζωντανό, το live. Um, ναι. Είναι ε, ε, πολλά πιο εύκολη. Ο ανίδος τέχνης έχει διάλογο, έχει σκηνικά, έχει πολλούς τρόπους να επικοινωνήσει. Αν το συγκρίνεις με ένα είδος η πάντα λόγια ο χωρών, επειδή ε, ε, ασχολήθηκα και ενδιαφέρει πάρα, πάρα πολλά ο χώρος. αλλά σαν τέχνη η μόνη γλώσσα είναι το σώμα. Σίγουρα έχει πολλά πιο εμπορικούς χώρους που άλλους. Αλλά να μιλήσεις για ένα contemporary dance performance είναι πολλά πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις σε έναν εμπορικό κοινό κάτι. Αλλά εσύ σαν Μαγδαλένα που κατατάσσεσαι επίσης. Υπάρχουν πάρα πολλά ήδη. Εμίλησα για avant-garde θέατρο. Εμίλησα για πιο experimental θέατρο. Εσύ που ήρθες Είπες διαφορετικά από Um, κάθε φορά εμπνέει με κάτι που συμβαίνει νομίζω γύρω μου και θέλω να αντιδράσω σε τούτο. Και πηγαίνοντα πίσω στο γιατί ήρθα, είναι uh, πάρα πολύ σημαντικό για τον καλλιτέχνη να είναι κοντά και στη ρίζα του. Ε, για... Εκτό που εντάξει, είπαμε έναν ανταγωνιστική Νέα Υόρκη, ναι, είπαμε για το άνοιγμα φέστη, για τα φεστιβάλ, για την, τότε την αρχηρή κοινότητα που ήβρα στην Κύπρο το 8-9, που ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Um, δεν είναι μόνο ότι ήταν μια ευκολία, είναι και κάτι ουσιαστικό εδώ, το οποίο ψάχνουμε συνέχεια σαν καλλιτέχνε. Ψάχνει την αυθεντικότητα, ψάχνει τη ρίζα σου, ψάχνει um, κάτι που μπορεί να σε τρέφει σε σένα και να μπορεί να μιλήσει και να νιώθει ότι είσαι σημαντικό, σημαντική, ότι μπορεί όντω να μιλήσει στου ανθρώπου γύρω σου. Τούτων. <Σ novelty> Ξέρω, είναι κάτι που, περνώντα περνώντας τα χρόνια συνειδητοποιώ τη σημασία του όλων και περισσότερο. Και νομίζω τούτο είχε να κάνει με την επιστροφή στην Κύπρο. Το νομίζω είχε να κάνει και με, τις, τούτα που συμβαίνουν που κάνουν τώρα το πίστο που να έρθουμε νομίζω. Αλλά ε, ε, τι με ρώτησε τώρα, αν, αν ε, 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 κατατάσσω τον εαυτό μου σε έναν εκδοση ένα άνθρωπο το οποίο πλέον είναι, είναι δεδομένο, γιατί άρχισαν να έχουμε κάποιε τάσει από το post-humanism, το trans-humanism, ειδικά στην Ακαδημία, που σιγά σιγά μπορεί να μπουν και στο θέατρο, μόνο που νομίζω είναι η τέχνη που είναι αντισταθεί πιο πολλά που όλε έχουν το πράγμα. Γιατί είναι τόσο ανθρωποκεντρική, τόσο ανθρωπιστική, συνδέεται τόσο πολλά με τι ρίζε του ανθρωπισμού που τον DNA τη. Οπότε νομίζω να είμαστε το τελευταίο προπύργιο που να, να, διατηρούμε τούτες τις διαφορές. Ε, ναι, ένα, ένα, θέατρο που μιλά στην κοινότητα, ένα θέατρο που είναι σημαντικό στο να δημιουργεί κοινότητα, συνεχτικούς δεσμούς. κοινότητα δημιουργάνοντας... του σήμερα, ναι. επειδή μιλήσατε πριν ότι πάντα θέατρο μιλάν ανάλογα με την εποχή του, μιλά στο mm. κοινό. Άρα, εσύ έρχεσαι βασικά και δημιουργάσαι το, Αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα τι συμβαίνει γύρω σου τώρα ή τον το κοινό, που να, να την επικοινωνήσει. Ο κόσμο τη Κύπρο αλλάξε πάρα πολλά. Αλλάξει να, Ενώ... να, κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Πρέπει, έτσι ο καλλιτέχνη είναι υποχρεωμένο να αλλάσει, να μην επαναπαύεται, να τα αφήνει να τα όλα πίσω του για να κάνει κάτι καινούργιο. Ένιωσα το Εψέ με τον Αντώνη Αντωνί και του Μπαζαγιά που είναι τόσο σπουδαία πάντα. Και είχε δημιουργήσει κάτι. έναν πολλά σπουδαίο ρεύμα με του Μεσχέν του Μανία, αλλά δεν ναι έμεινε σε αυτήν τη συνταγή. Ποτέ δεν ησυχάζει. έφερε τώρα κάτι καινούριο με, με ναι. μεγάλο ρίσκο. Με μεγάλο ρίσκο αφήνει τα ούρλα, την οποία κέρδισε, και πάει να κάνει κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να μην είμαστε καν έτοιμοι να το καταλάβουμε. Και αναγκάζουμε να τα πάμε μπροστά. Είναι um, in tune σε κάτι που ακόμα μπορεί εμείς θα νιώθουμε να νιώθουμε τρίτα στιχτοδό, να. Στιχτωδός, μπορεί να Οπότε, τούτο είναι ουσιαστικά που πρέπει να κάνει ο καλλιτέχνης. Αμ, αντιδράσει τότε που θέλει, αλλά μπορεί ακόμα και να σπρώξει και παρακάτω. Αμ, να μην επαναπαυόμαστε, τούτο είναι το στοίχημα και δύσκολο για όλους μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ και σίγουρα... το πράγμα που κάνουμε, και ο Αντώνης λέ, πιστεύω, και, ο που κάνει και εσύ και νομίζω, να για την κοινότητα δάμε, το κλίμα που συζητούμε συχνά μαζί, ότι... Εν, εν κοινών που, που είναι διάφορου τομεί πολιτισμού. Άρα, μιλά για τον Αντώνη, εν, να μιλήσει, μιλούμε για διάφορον κόσμο τέτοιο που μοιραζόμαστε τι ανησυχίε του. Ναι. Ε, ε, αλλά εσύ σημαίνει ολόκληρη τη κοινού θεάτρου που μοιράζονται όπως τέχνης, και, εν, τι ανησυχίε, όπω κάθε είδο τέχνη. Και να πω ότι το πράγμα που με τράβησε επίση, και το πράγμα που βλέπω πάνω σου. Ε, υπάρχει ο ακτιβισμό, πάντα λέω εγώ, και υπάρχει μετά το επόμενο στάδιο του ακτιβισμού, εν η τέχνη ε, η οποία ε, προσπαθεί να επικοινωνήσει ε, μια ιδεολογία. Μιαν ιδεολογία που παλεύουμε σαν ακτιβιστέ. Άρα, ναι, εν τούτη τέχνη που έρχεται να επικοινωνήσει γιατί ε, ε, ένα είδο τέχνη μπορεί να καταγραφεί κιόλα. Εντάξει, και στην ιστορία. Okay. Ε, το πράγμα που λέω πάντα, ότι να δημιουργήσουμε εν τέχνη. Premises, το οποίο αντικατοπτρίζεται σαν ανησυχίε για που θέλουμε να κάνουμε, και να του κάνουμε μορφή τέχνη, και να βγούμε στου δρόμου με μια ντουτούκα, και είναι πολύ καλό, αλλά αυτό είναι πιο substantial, είναι σημαντικό. Και εν τζέο νομίζω. Για τον λόγια και πάντα να. Δηλαδή, στην τηλεόραση να μιλήσω, σημαντικό να πω για τις σεζόν γυναίκες. Για ο ότι αν θέλουμε, όπως ήρθαμε και εγώ, όπως και εσύ, που ήρθαμε στην Κύπρο, σε την χώρα και δόθηκε μας η ευκαιρία να μιλήσουμε και να δημιουργήσουμε, ε, τότε είναι τα παραδείγματα που πρέπει να μείνουν στην ιστορία σαν references για τις αλλαγές που έχουν να γίνουν παρακάτω. Γιατί είναι μια πορεία, και καμέντε φωγραφίες, έγιναν πολλές πορείες. Τούτα τα πράγματα είναι να μείνουν για πάντα. Και πάσουν τα πράγματα δημιουργούνται ρεφέρνσει για να χτίσουν οι επόμενοι. Mm. Και εδώ που θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στη συζήτηση μα. Ακόμα για τη σεζόν γενέκε κάποια χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έχει πέρασει πάνω πέντε. Το 19. Το 19, άρα έχει τέσσερα χρόνια. Πλακάμε τόσα πολλά πράγματα που φεύγουν την ναι. πολλά. Πώ ξεκινήσει και πού το ξεκινήσει, η ερώτηση μου. Ξεκινήσαμε το, με την Αθηνά Κάσιου και την Έδρα Αντωνιάδη. Ξεκίνησε μια καλή ημέρα όταν ε, ε, είδαμε γύρω μας πόσο ε, δεν υπήρχε έμφυλη συνειδητότητα στι επιλογές των μεγάλων θέατρων για το ρεπευτόριο, για τη θεματολογία, για την ε, πρόσληψη των συνεργατών, για τη δομή, την, ε, τη δομή, ας πούμε, την ιεραρχική και την οικονομική του, πώ γίνεται το θέατρο... Λες δεν κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ την συνεκπροσώπηση, την συμπερίληψη, τίποτε. Επειδή είσαι σκηνοθέτης mm. και πάντα αρέσκει μου κάτι που είμαι τεράστιος φαν, είναι η στιγμή της σύλληψης της ιδέας και η στιγμή της σύλληψης του ονόματος. Πότε ήταν, θυμάσαι για την φάση Νομίζω που είναι το πράγμα. Νομίζω θυμούμε να μιλούμε την Αθηνέτα και να συνειδητοποιούμε μια μέρα στο θέατρο ότι πάρα πολλέ από τις φίλες μας ηθοποιούς που θεωρούμε πάρα πολλά καλές, έμπαιρναν ε, στην δεκαετία των 40 και έμπαιρναμε σιγά σιγά κι εμείς και ήταν χωρίς δουλειά. Εντάξει, μια μεγάλη ομάδα από γυναίκες. Τι θεωρούμε τώρα επεκτόριο, τι θεωρούμε, ποιος το αποφασίζει, ποιοι είναι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, ποιοι είναι οι σκηνοθέτες, ποια έργα ανακοινώνονται, ποιες ακόμα ανακοινώνονται, τι έχουν μέσα τα έργα, τι πρότυπα έχουν μέσα τα έργα για τις γυναίκες και τους άντρες. Ποιε ηλικίε θεωρούνται ενδιαφέρουσε για να πάρω στη σκηνή. Ποιε ιστορίε λέμε στου ανθρώπου. Τι, τι πατριαρχικά στερεότυπα διονύζονται που καταπιεζούν. Και τα δύο φύλλα, όλου του ανθρώπου δηλαδή. Ε, άρχισε που μια συνειδητοποίηση ότι γιατί δουλεύουν τούτε μα οι φίλε που τώρα μπαίνουν στην, στην όρημη του ηλικία που πρέπει να δουλεύουν να πιάνουν του ρόλου και ξαφνικά δεν βρίσκεται και πρέπει να σε. Υπάρχουν και πιο όριμε γυναίκε <σύνει> του θεάτρου που όντω. <σύνει> Οι... Είναι μια περίεργη φάση που, που το που γίνεται με του ηθοποιού. Παίρνουν μια φάση μέσα στη μέση τη ζωή του που δεν έχει ρόλου. Αν, αν, αν ακολουθήσει το κλασικό ρεπερτόριο, κλασικά, συμπατριαρχικά, ο τρόπο να κάνει casting, μπορεί να πει ότι η ένα νεαρές σε ηλικία, ας πούμε, να αναπαραγωγή εκείνη, να έχει τις πιο γριές, να το πω έτσι με την αρχή διότι τούτε, είναι τα, στερεότυπα που διονύζονται μέσα από τα έργα που γράφτηκαν τα παλιά χρόνια. Και ένα άλλο πράγμα που είδαμε είναι ότι έχει πάρα πολλές σκηνοθετές στην Κύπρο και σπάνια τους δίνονται μεγάλα project όπω η γεντρική σκηνή ή το αρχαιοδράμα και πριν να κάνουμε εμεί τι φασαρίε που κάναμε, το ανακάτωμα που κάναμε, και τι συζητήσει που αρχίσαμε, δεν του εδίνεται του ποτέ. Όχι, ήταν... το αρχιό το το δράμα, μια γυναίκα το καλοκαίρι. Άρα, αρχικά ήταν αντίδραση η συζήτηση. Αν προσπαθήσετε να κάτσετε ένα τραπέζι, να βρείτε γιατί γίνεται το πράγμα, ε, και ύστερα δεν δημιουργεί αυτό σεζόν γυναίκα. Πριν μου η Αθηνέτα, γιατί δεν κάνουμε μια σεζόν ούλων με του δεσμού στι φίλε που δουλεύουν, και να κάνουμε ούλων έργα με ούλων γυναίκε. <laughs> Απλά έτσι, μια πρόχειρη αντίδραση σε τούτον <laughs> την κατάσταση που έθωσαμε μπροστά μα, και μετά Μπήκε και η Νέδη μέσα και συζητήσαμε το, έγινε κάτι πιο α, ουσιαστικό και πιο μακροχρόνιο. Συζητήσαμε το με ακτιβιστρίε, με ειδικού σε θέματα φύλου, με γυναίκε που μέσα σε αυτό το πράγμα που την ακτιβιστική πλευρά μια ζωή, σε ειδικού. Έγινε κάτι πολλά πιο οργανωμένο, πολυδιάστατο, με, με μια θεωρητική βάση. Μετά είπαμε, OK, πρέπει να συνεργαστούμε και με ακαδημαϊκού ειδικού για να μα κάνουν και μια θεωρητική ο υποβάθρο για τον το πράγμα και έγινε το χρονολόγιο τη ιστορία των γυναικών τη Κύπρου τα τελευταία 100 χρόνια, το οποίο τυπώναμε το μέσα σε όλου μα του καταλόγου, που είχε μέσα ούρλα τα σημαντικά πράγματα που κάναν οι γυναίκε στην Κύπρο, και σημαντικέ ημερομηνίε για τι όπω πότε ψηφίσαν, πότε έγινε τούτο, πότε μπήκα στη Βουλή, πότε κλπ. Πόσε. Οπότε άρχισε από μια έτσι αυθόρμητη αντίδραση. Αν παιχνίζει λόμπινγκ βασικά κάπω. Ενώ μέσα στον χώρο του θεάτρου, όχι τόσο στην κυβέρνηση είναι άλλη, αλλά στο χώρο του θεάτρου παιχνίζει κάποιο λόμπινγκ. Συζητήσατε με κόσμο, προσπάθησε να αλλάξετε κάποια Συζητήσαμε πράγματα. Συζητήσαμε με κόσμο και συζητούμε ακόμα. Ε, στην αρχή υπήρξε κάποια αντίσταση. Είχαμε διαφωνίε, με το κρατικό θέατρο. Δεν είναι και δεν απάντησε έτσι αντίσταση. Ενώ έτσι. Κοίταξε, δύσκολο. Πάρα πολύ. Καταλαβαίνω το και όλα σε, Ότι για, για να παραδεχτεί ιστορικέ παθογένειε, μακροχρόνιε που πάνε πίσω 50-100 χρόνια. Και να πάρει την ευθύνη είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τώρα τι φταίω για τα ούλια που συμβαίνουν. Αν είσαι ένα θεσμό, και έτυχε να είσαι Αλλά πρέπει να την πάρει την ευθύνη και να κάνει αλλαγέ. Και πρέπει να γίνονται και αλλαγέ και θεσμικά. Για τώρα πράγματα. Το ότι οι νυχτέ είναι για τη δεκαετία του 60, όταν πεδοπλίστων άντρε και Ναι, ναι. Συμφωνεί, διαφορεί με το πράγμα. Ενώ υπήρχαν. Γιατί τώρα το έτσι. Φταίει, α πούμε. Συνειδητά κάνει κάποια πράγματα, αλλά λόγω με την εποχή. Σωστά. Άρα, ναι, συζητούμε για σήμερα. Προφανώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε. Ακριβώ, σήμερα υπάρχει δικαιολογία. Αλλά συμφωνείς με εσείς που βάζει να μην ζαμπούφτεμε για το παρελθόν. Όχι, δεν είπε κανένας έτσι ακριβώς, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να νιώθει κάποιος ότι τον πυροβολούμε χωρίς λόγω ότι είναι φταίει, ότι γιατί εγώ δεν είμαι... Εμείς πάντα δίνουμε ευκαιρίες. Mm. Καταλαβαίνει ότι όταν, όταν, αναφέρεσαι σε μια ιστορική αδικία, αν το τον έντζουν μόνο σε τούτε, σε όλα τα θέματα τη. που γίνεται στι χώρε που πρέπει να αντιμετωπίσουν το κρατικό του παρελθόν, για παράδειγμα. Και τσακώνονται, δηλαδή, θα φύγουν έναν άγαλμαν ιό, ή και σου λέει. Τι είναι η ευθύνη σήμερα εμά για το παρελθόν. Και Έχουν ένα πολύ πλοκό ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνω όλοι την αντίσταση. Πρέπει να σκεφτεί κάποιο ότι δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Δεν, ε, δεν φταίει. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για να γίνουν οι αλλαγέ, και να αναγνωρίσουμε ότι, υπάρχει, ότι υπήρχε μια διαχρονική αδικία. Ναι, διαχρονική. Ε, τα το παιρνω σιγα σιγά-σιγά είναι το θέμα τη δημιουργία μια κουλτούρα. Ναι. Το πράγμα βλέπουμε σε πάρα πολλού τομεί. Είτε το πράγμα είναι τα LGBTQI ε, δικαιώματα. Είτε τα δικαιώματα, είτε ελευθερία λόγου, είτε δημοκρατικά, καινούριου είδου δημοκρατικών δικαιωμάτων, είτε εμ, εμ, πράγματα που αντικατοπτρίζουν την εποχή, εμ, ειδικά σε θέματα με δικαιώματα, ειδικά σε θέματα μαζί με αδικία, είναι λοιπόν, κάτι που όταν μια κοινωνία έχει ριζωμένα μέσα τις εκατοντάδες χρόνια ένα είδο κουλτούρα. Και τώρα, αν αντιληφθούν σύντομα τα πράγματα, ότι χρειάζεται χρόνο να χτιστεί η κουλτούρα γύρω από το θέμα. Πολλέ φορέ πέφτουν μέσα στην βαγίδα, εμ, εμεί οι ίδιοι οι που θέλουμε να, κάνουμε, να αλλάξουμε θέμα, πράγματα, εμ, να. Την ώρα που να αυξήσει το τρόπο να πετύσει κάτι, να πάρω παλέτσα μία, την είδο ακτιβισμού, και γινο, και το που βοηθάει ώρα, είναι είδο ακτιβισμού. Ακτιβισμό being active. Ο τρόπο να αλλάξει πράγματα είναι μέσω lobbying. Ο τρόπο να αλλάξει πράγματα είναι να, να, να χτίσει μια κουλτούρα. Και εγώ παρόλο που αντιδρώσει σε πράγματα αρκετά έντονα, πολλέ φορέ χρειάζεται το χρόνο του. Καταλάζει λίγο που το παίρνω. Δεν μπορούμε σήμερα να πούμε ίσα δικαιώματα γυναίκε άντρε. Προφανώ έτσι. Δεν είναι σωστό. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ένα πάρα πολύ αστείο πράγμα. Όταν το αρχίσαμε, το project είπαμε να το κάνουμε για δύο χρόνια. Και δεν είναι εντάξει. Είχαμε μια φίλη που μα στήριξε πάρα πολλά η οποία ήταν η συντονίστρια εναντίον του human trafficking τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Κύπρια. Εντάξει. Μα είπε... πάρα πολλά αστείων που νομίζετε ότι να λύσετε το πρόβλημα τη πατριαρχία σε δύο χρόνια. Συμφωνείτε, γιατί δεν είναι το πράγμα. Συμφωνώ μαζί Είμαστε αφελεί ότι είπαμε να λείψουν τα θέματα σε δύο χρόνια. Θα λείψει ποτέ το πράγμα στη δική μα τη ζωή. Μακάρι τα, παι τα παιδιά μα να μην έχουν λόγο να το κάνουν. Έτσι αλλιώ είναι κάτι που γίνεται για να μην πρέπει να γίνεται ένα project σαν το σε ζωή γυναίκε. Απλά ε, όσον αφορά τον ακτιβισμό μέσα από την τέχνη, εμείς, εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου ότι είμαι ξεκάθαρα ακτιβίστρα, γιατί η πρώτη μου, πρώτη μου ευθύνη και το πρώτο μου καθήκον θεωρώ είναι προ την τέχνη. Ε, ε, σίγουρα βοηθά πάρα πολύ όταν έχει έναν κοινωνικό Ζήτημα να σε πυροδοτεί και να σε γεμώνει πείσμα, ειδικά σε έναν τόσο δύσκολο χώρο όπω το θέατρο. Πάντα Εί... έχει το κοινοντουμένο, αλλά γίνεται, γίνεται, δηλαδή πραγματοποιείται με πάρα πολλέ δυσκολίε. Αλλά ε, ε, πιστεύω ότι είναι πολλά πιο αποτελεσματικό, όπω είπε και εσύ και μηνύσκευε και πιο πολλά στην ιστορία όταν περνά το ο ακτιβισμό μέσα από το φίλτρο τη τέχνη, τη δημιουργία. Και ένα καλλιτέχνη ε, πρέπει να έχει κάτι να πει, να έχει πάθο, αλλά πρέπει να έχει και τα εργαλεία για να το πει. Πρέπει να έχει τα εργαλεία τη ποιήση. Η ποιήση ενώ το που μα βοηθά να κάνουμε το τον, τον ακτιβισμό, να το κάνουμε συλλογική μνήμη, να το κάνουμε μύθο, να μείνει, όπω είπε κι εσύ, τούτα τα πράγματα μπορούν να μείνουν ένα τρόπο καταγραφή. Πάρα πολλά, ε, ενός, ακόμα πιο έντονο και από την ιστορική ιστοριογραφία, με, με μερικέ φορέ. Γιατί ξέρει, του εσύ είπε το πολλά καλά. τότε τα πράγματα μπαίνουν μέσα στο, στο συλλογικό, α, συλλογική μνήμη, μέσα στην κουλτούρα. Επηρεάζουν μα με έναν τρόπο πολλά πιο άμεσο. Πάντα δεν θέλω στο συνέστημα. Εμεί του θεάτρου έχουμε φοβερά Εργαλεία, έχουμε τη μνήμηση που λέει ο Αριστοτέλης, πάρα πολλά σπουδαία πράγματα, θεωρείς έναν άνθρωπο να μην είναι έναν άνθρωπο ζωντανά πάνω στη σκηνή, δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατόν που τούτο. Έχουμε την όψη, έχουμε τη μουσική, έχουμε uh, τη συμπίκνωση που έχει η, η σκηνική και η λεκτική ποίηση που, που μπορεί να διαπεράσει το χρόνο και το χώρο μπορεί να σε μεταφέρει, δηλαδή έχουμε, έχουμε πολλά εργαλεία. Νομίζω ότι οι επιτυχημένε παραστάσει ε, φιλτράουν το πολιτικό του μήνυμα μέσα από τούτα. Ε, Εμεί πρώτα τούτα νομίζω πρέπει να υπηρετήσουμε. Και φυσικά όμω παράλληλα, σαν καλλιτέχνε, έχουμε την ευθύνη να σταθούμε μπροστά σε, στα κοινωνικά ζητήματα που βασανίζουν του ανθρώπου. και να είμαστε ανοιχτοί, να παλαιόμαστε με τούτα, και να είμαστε ε, ε, έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάποια πράγματα και τούτο πρέπει να γίνεται. Πρέπει να συνεπάρχουν τα δάθηκια. Και τώρα πέρασαν τρία χρόνια, δεις. Τες, τες τρία, ναι, τρία Τεσέρα. χρόνια, τέσσερα χρόνια. Ε, ε, και μια ε, πανδημία. Και μια πανδημία, σίγουρα, εγώ πολλά διαφορετικά πράγματα. Αλλά και, ε, πόσα προσέξτε κάνετε. Ε, πάρα πολλά, δεν ξέρω, πολλά, ε, ε, αμέτρητα, διότι κάναμε πάρα πολλά sidebar ή Είχε συζητήσεις, είχε events, είχε συνεργασίες, ήταν και πλατφόρμα. Επίσαμε και στην Αγγλία, έπαιξαμε ένα performance ολοήμερο στο Βρετανικό Μουσείο μέσα στις αίθουσες με τα αρχαία, τα αρχαία ελληνικά και τα ρωμαϊκά και στην αίθουσα του Παρσελώνα. Σε κάποια φάση να αποκάλεσαι στο ότι είναι ένα στον τόπο, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Εντάξει, με έγινε ένα happening, όπου είπε στην ομάδα για την επιστροφή του Μαρμάχα του Παρσελώνα στην Ελλάδα. Έτυχε, έτυχε. Έτυχε, εγώ δεν το ξέρω δεν το άκουσα. Τι να κάνω, ήταν τέλο πάντων. γίνονται και ήταν μια ολοήμερη αφήγηση του Τροϊκού Πολέμου μέσα από την πλευρά του γυναικείου χαρακτήρων τη Ιλιάδα που το γνωστό βιβλίο τη Νατσάλη Χέιν Χίλια Πλοία, το οποίο έκαναμε και στο φεστιβάλ Λευκοσία. Μετά ήρθε η πανδημία. Τούτων ήταν το Φεβράριο του 20, ήρθαμε πίσω και απλά εκτιθήκαμε μέσα. και μετά έκαναμε το τελευταίο μα project που ήταν το πιο μεγάλο, που ίσω το γεγονό ότι αγκαστικά κλείσαμε για τόσο καιρό βοήθησε μα να, να, δουλέψουμε σπίτι μα για τόσο καιρό. Στο κομμάτι τη έρευνα, εννοείται. Ναι. <coughs> που ήταν το γυναίκε επιστρέφουν. Εντάξει, και για όλους τους συνεργάτες και για όλες που δεν στην πορεία που μας ευοηθήσαν, πάρα πολύ. Ναι, μάθαμε πράγματα. Είναι και σε πιστρέφουν. Ναι, ναι. Λόγω των τίτλων και της εικόνας, η τρίχα μου πάει. Είναι μια σημαντική ιστορία και... Είναι ένα όμορφο πράγμα και ένας πόδιος... Όπως εφήμωσα, όταν θα συγκοπήσα πόσα κομμάτια τη ιστορίας μου ελίβα, όταν ενηλικιώθηκα, ε, ε, τούτο θα έγινα 36 χρονών να το μάθω. Και αρέσει και μου πλέον γιατί όπου πάω μετά που δουν την ιστορία και πω κάτι έσαι ζώνη γυναίκες και αν δεν τούτο και σε τοπικές αυτοδιοίκησεις, σε τόπους που πάω και μιλώ, σκάνηξε το κίνημα αν τότε. Α, κάτι θυμούμαι. Αλλά... Είναι ενδράστια αδικία. Είναι ενδράστια αδικία και είναι το πράγμα που... Είναι το πράγμα που συνειδητοποιώ ότι τελικά ποιος αποφασίζει να μαθαίνουμε. Και πάλι έρχομαστε στο κομμάτι της Πατριαρχίας. Και ποιος αποφασίζει... Και γιατί μετά από αυτό το πράγμα... Εσύ ήταν και μετά από το της παράσταση σου με το Υπουργείο παιδία εσεί ευρεθήκετε, εσεί ζητήσετε κάποιο κάτι για το πράγμα. Εσεί ζητήθηκε έναν να πει στα βιβλία τη ιστορία. Έναν τζιρό το μεγαλύτερο γκολ. Ναι. Ε, μιλήσαμε με άτομα που επίσης στην πορεία είναι μέσα στο Υπουργείο παιδία στο τμήμα που γράφουν τα βιβλία τη ιστορία και εξήγησε μα πόσε τρευλώσει και παθογένειε υπάρχουν σε τούτο το θέμα, και πόσο απελπισμένοι νιώθει το γεγονό ότι τελειώνει η ιστορία μα το 1974, α πούμε. Και μετά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά για οτιδήποτε. Ακόμα, δεν ευκήγαν κάτω που το χαλήν κάποια πράγματα. Ακόμα μιλούμε για το τραύμα. Ακόμα δεν αποφασίζουμε τελικά ποια είναι τι είναι να πούμε για τον τον πολύπλοκο τόπο, ε, που τη μια καταλαβαίνει το γιατί. Φυσικά. Είναι τούτο που λέει, είναι η πατριαρχία, είναι ο εθνικισμό, είναι το ότι ζούμε σε μια χώρα που πάντα κυριαρχούσε η κομματοκρατία, και τούτο είναι ένα κίνημα το οποίο δεν είναι πολιτικά χρωματισμένο. Άρα, ποιο είναι να το εκμεταλλεύτη. Μα δεν μπορεί να το καρποθεί. Αντιθέτω, στην άλλη, αφού καν, ποτέ είναι κομματικο, κομματικοποιήθηκε, και είσαι ένα άτομα μέσα από όλα τα κόμματα. Γιατί τι σημαίνει το 1980 75... από ξεκίνησε. Ε, το... 75 ήταν η πρώτη και μετά ε, τα, η, τα... οι... τη τα... κομμάτι ήταν το 87 με 89. Είσαι κάποιο που ήταν κομματικοποιημένο, ήταν πολλά πιο έντονα τα πράγματα δεξιά, Άρα είναι που Ήτανε... ε, το ακόμα ε, το... χειρότερο. Το αντίθετο. <σομίως> εκλειστρούσαν πολλέ τι κυρίαρχε ιδεολογίε για το πώ να αντιμετωπίσουμε τον Κυπριακό. Και ήταν και μπροστά για την εποχή που μιλούσε για επανένωση, και για ειρήνη, σε εποχέ που ήταν πολλά στρατικοποιημένε, ήταν, πολλά... ήταν ακόμα γίνονται θερμά επεισόδια. Είχε έναν είχε ένα όραμα εντελώ διαφορετικό να απέριπτε. Και βασικά έβαλε στα σκουπίθια το αφήγημα να αγωνίζομαι δεν ξεχνώ για αγωνίζω, από τη στιγμή που αγωνίζουν τα τζίνες, δεν μπαίνουν μέσα στα αρκοπέδια. Άρα κάνεις τον άλλον ρεζίλιν ο οποίο χτίζει την καριέρα του πάνω σε τούτα τα άδεια λόγια. Άρα φυσικά και περιθαρμπίδικη. Και είναι τα όμορφη απάντηση σε τους ούλους τους ψευτοπατριώτες, ειδικά στην την εποχή που ζούμε τώρα. Ναι. ναι. νιώθεις ότι πάντα πιστεύω ότι τα πράγματα γεννιούνται πάντα είναι κατάλληλη εποχή. Συμφωνείς με το πράγμα. Νομίζω ότι είναι τυχαίο το ότι εστραφήκαμε σε το κίνημα τώρα. Δηλαδή, ε, 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 θα μπορούσε να, το, να, γίνει πριν κάποια χρόνια από κάποιε άλλε ή μετά, που μετά, από κάποια χρόνια από κάποιε άλλε. Να ήταν και διάφορα πράγματα το ένα ανέφερε το άλλο. Κάναμε τι εσωτερικέ γυναίκε, άρα ήρθαν και βρούμε ιστορίε. Γιατί ένα βασικό κομμάτι που κάνουμε είναι ότι δίνουμε πλατφόρμα και προβάλλουμε ιστορίε που ανάγνωστε, ιστορίε που περιθωριοποιούνται, που είναι σε κίνδυνο να ξεχαστούν, που κάνουν decentralized narrative, πώ το λέμε, που, φεύγουν που το, κυρίαρχο αφήγημα και αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα με διάφορου τρόπου. Τούτη μια τέτοια ιστορία. Και τούτο είναι ένα στόχο μα γενικά. Αλλά γιατί τώρα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που Τότε το κίνημα τη ειρήνη, το πασιφιστικό κίνημα το οποίο ήταν τόσο δυνατό για τόσε δεκαετίε μετά το ψυχρό πόλεμο, και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν ένα εκ των όνων ουκάνευ πράγμα τη νεολαία, και γενικά τη προοδευτική παραταξή. Ήταν ένα σχεδόν αυτονόητο πράγμα το κίνημα τη ειρήνη. Τώρα αρχίζει να εξαφανίζεται, αρχίζει να υποχωρεί. Και έχουμε έναν καινούριο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη και έναν μιλιταρισμό και μια καινούργια αναφύγηση τώρα για, για, τη γενναιότητα στον πόλεμο, για του στρατών, για τα όπλα, για τότε τα πράγματα που νομίζαμε ότι αφήσαμε τα πίσω μα. Και έρχονται ξανά. Τούτε οι γυναίκε ε, μιλούσαν για ειρήνη μέσα σε μια εμπόλεμη ζώνη, με ενεργή εμπόλεμη ζώνη με στρατό που τη μια και που την άλλη. Με θανάτους εθνοφρουρών, με ναρκοπαίδια, με, Καμιά ανεπικοινωνία, με θερμά επεισόδια στο Αιγαίο. Και μιλούσα για ειρήνη, μιλούσα για ειρήνη σε τέτοιε εποχέ. Ε, σω έχει κάτι να μα πει το πράγμα σήμερα, στη νέα γενιά. Το όραμα τη ειρήνη. Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο το ότι κάμε τον κύκλο ιστορία. και βρισκόμαστε τώρα εδώ, μπροστά από την πιθανότητα πολέμου γενικευμένου ξανά. Και δεν έχει πυρηνικά, πυρηνικά κινήματα να λέμε ειρήνη, ξέρω εγώ, εγώ το κίνημα είναι αντίον του πολεμού στο Βιετνάμ, Δεν ναι. έχει τότε τα πράγματα. Ίσως, δεν είναι τυχαίο που στραφήκαμε εμείς σε τούτες τις γυναίκες. Εμείς στραφήκαμε σαν φεμινίστριες και σαν σεζογυναίκες και σαν Κύπριες πάνω απ' όλα. Διότι κομμάτι της ιστορίας όλων μας είναι το πράγμα. Το ότι η τούτη γενιά δεν μετέφερε την μνήμη στην επόμενη γενιά. Πολλά παράξενο, Γιατί ξέρουν το, όλοι το έχουν υπόψη του, οι που το ζήσαν και τα παιδιά του, εμεί δεν το ξέρουμε. Α, άρα, σαν Κυπρί, ναι, και σαν τούτο που ζούμε τώρα με τον καινούργιο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, και με το ΝΑΤΟ που ξαφνικά βάλει άλλα καινούργια μέλη, αντί να λείψουν τα πράγματα, αρχίζουν να μεγαλώνουν. Ε, πολλά. Εγώ πιστεύω ε, ε, σιγουρα τώρα εποχή παρά που ποτέ. Για λόγω ότι τούτε οι ακραίε συμπεριφορέ, όλα τα ακραία πράγματα που βλέπουμε γύρω μα, κλιματική αλλαγή, πολέμη, ε, συνωμοσιολόγοι, QAnons, overpolitical correctness, και όλα τα μέσα σε ένα γκαζάνι, για λόγω για ακραίε συμπεριφορέ mm. και μιλούμε για ακραίε δράσει, οι, οι οποίε. Έτσι, η ευκαιρία είναι η δράση αφήνει την αντίδραση. Mm. Ε, αλλά μ, κάτι που έμαθα στα πάρα πολλά χρόνια είναι ότι όλα τα πράγματα, και τα δικαιώματα, χρειάζονται πολλή ενέργεια να εξελιχθούν, αλλά επίση χρειάζονται και ενέργεια να διατηρηθούν. Δηλαδή, το να θεωρούμε ότι την τη στιγμή τώρα, παίζουν παραπάνω δικαιώματα, ή, και μιλώ μόνο για γυναίκε άντρε, μιλώ και για υπόλοιπα. Ε, ε, μειονότητε, για LGBTQI κοινότητε κλπ. Του τα ουλά πράγματα, εγώ πιστεύω χειρότερα από πριν το 19. στιγμή τώρα που μιλούμε. Συμφωνώ σου. Στ... Άρα, είναι ε, ε, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούς. Yeah. Η επόμενη ερωτήση είναι ότι έκαμετε ε, 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 μια πρωτοβουλία ε, με πάρα, πάρα πολλά σωστά μέσα, ε, πολλά ε, πολλά σημαντικά δημιουργήσουν references για επόμενε γενιέ, όπω το λέμε, με τον τρόπο διατηρήσεω, δεν υπάρχουν τα references. Πολιτικά όμω, πολιτικά, πώ. ενώ φεμινιστικά κινήματα στην Κύπρο. Ε, αν υπήρχαν. Υπάρχουν τώρα, ένα active αρκετά. Νιώθω ότι υπάρχει ένα τεράστιο γκένο. Οπότε βλέπ, βλέπουμε ήδη βλέπουμε και πάρα πολλέ γυ, γενε, γυναικοκτονίε, βλέπουμε περισσότερη βία, βλέπουμε δε, ακόμα πιο ακραία πράγματα από πριν. Βλέ, ζούμε τα τώρα. Αλλά αφενιστικό είναι κίνημα τη προκοπή. Όχι που να το πω έτσι, δεν το είδα κάπου. Ναι. Και στην Κύπρο ε, ε, είμαστε μέρο τη Δύση και δεν είμαστε. Δηλαδή, όταν αρχίζει να μιλά για τούτα τα μεγάλα κοινωνικά κίνηματα του 20ου αιώνα, εντιαμέ που θεωρεί τα κενά που θεωρείς την ιδιαιτερότητα της ιστορίας μας. Είμαστε, είμαστε μια απαιτία ως το 1960. Η, η ενέργεια μας σαν κοινωνία σαν άλλα λαό, οι οποίοι πρώτα στον απελευθερωτικό αγώνα και μετά. Οι άνθρωποι που επηρέασαν τα πράγματα σε μια καλύτερη κατάσταση. Ήταν ο πόλεμος του 1974, η εισβολή... του... Ήταν ναι. 50 χρόνια μετά. Ναι. Ναι. Α, τούτο που θέλω να πω είναι ότι η Κίνηση ήταν η περίοδη των μεγάλων κοινωνικών κινημάτων στις άλλες χώρες. Δηλαδή το second wave του φεμινισμού ήταν τότε. Εμεί ήμασταν αλλού, ήταν με σαντίσκηνα γυναίκε. Έχασαν τα πάντα. Ήταν τσαμέ που ήταν και καλύτερη η ζωή του. Ξαφνικά αδεί πω άλλαξαν το πρότυπο τη Κύπρια γυναίκα πριν και μετά το 1974 με πάρα πολλά ενδιαφέρον. Τούτον. Συζητήσαμε τόσο με ακαδημαϊκού, με ακτιβιστρίε, με ειδικού σε θέματα φύλου. ήταν η γυναίκα πριν το 1974 ήταν έτσι πιο ευρωπαία, πιο δυτική, το, το look, τα ρούχα, μπορεί να φορεί έναν ανταγέ, μπορεί να είναι μια προφέσια. Ξαφνικά έγινε ξανά η μαυροφορεμένη γυναίκα της υπέθρου, με το μαντίλι μου που κάθεται και κλαίει με τη φωτογραφία του φωνο αφωνοούμενου. Φυσικά, του σου λες οι γυναίκε που ποτέ δεν τις στήριξαν κανένας αρκετά, έγιναν, ε, τις εκμεταλλεύτηκαν, τις εργαλειοποίησαν το καθεστώ για πάρα πολλά χρόνια. Ε, ε, Φεμινιστικό κίνημα. Φεμινιστικό κίνημα δεν είχαμε. Δεν περάσαμε από τα 60's και Το 2023 όμως. Τώρα... είχε φεμινιστικό κίνημα. Το Me ήταν το τελευταίο... Το fourth wave, ας πούμε, επικεντρώθηκε για Άρχισε από τον τομέα του κινηματογράφου και μετά Αμερική εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο Άρχισε να έρθει στην Ελλάδα, και στην Κύπρο. Εμεί, σαν σεζόν, κάναμε κάποια δράση σε σχέση με την Τζίνα. μια ταινία μικρού μήκου σε σχέση με την με παρενόχληση μέσα στον στο το χώρο του θεάτρου, του σινεμά. Αλλά δεν ένι, είχε δυναμική. Ε, χρειάζεται κάποιο να μπει. Υπάρχουν επιτροπέ, υπάρχει βουλή, υπάρχουν νομοθεσίε, υπάρχουν υπουργεία, mm. υπάρχουν μετά, μετα, ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά πώ πως... διονύζονται την ιδέα του φεμινισμού μέσω τη τέχνη, αλλά στην τελική κάποιο πρέπει να βγει. στον δρόμο κάποιο πρέπει να μπει μέσα στην βουλή, κάποιο πρέπει να κάνει και μια διαβούλευση για να κερδίσει δικαιώματα. Πάνω το πράγμα που συζητούμε και πάντα και με την acceptance, και τους LGBTQI το πράγμα είναι ένα πράγμα, ο, ο είναι άλλο πράγμα, ο, ο αντιδραστικός είναι άλλο πράγμα. Τις που κάνουν μιλό πήγε ένα άλλο πράγμα, αλλά τον στιγμή τώρα μιλούμε για τεράστιε αδικίε σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2023 και ακόμα να γεννηθεί ένα φεμινιστικό κίνημα, ασχετών που τα waves που συζητά. Εγώ εν τούτο που διαρωτούμε που, σε πού οφείλεται τον το πράγμα. Δε, ζούμε διάφορα κινήματα στιγμή τώρα, γεννιούνται διάφορα κινήματα και πάντα είναι το πράγμα, μην είσαι και πίσω. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει γενικά μια... Αντίσταση, πολλά σε αυτό το πράγμα. Πάντα, ζη... πάντα ζητούν από τι γυναίκε να έρθουν να σε δεύτερη μοίρα γιατί έχει κάτι πιο σημαντικό. Εγώ πρόσεξα. Το... Το... το κυπριακό είναι φυσικά το πιο μεγάλο παράδειγμα που όλα τα κοινωνικά ζητήματα μείναν πίσω yeah. στην Κύπρο. Είναι τελάδικη δικαιολογία. Αλλά υπάρχουν κι άλλα συνέχεια uh, που uh, ζη... ζητούμε από τι γυναίκε να παραχωρήσουν λίγο λιω... χώρο για δικαιώματα για διάφορα άλλα κοινωνικά ζητήματα, γιατί δεν έχουν όλα τα κοινωνικά ζητήματα, του ίδιου στόχου και τα ίδια συμφέροντα. Δυστυχώ, και ο καθένα πρέπει να πολεμήσει για το δικό του το, την ομάδα. Τι να πω, αλλά ε, επειδή όμω έχει και πράγματα που λέει, Δαμέλα, που την μια αν υπάρχει θεσμική να. προσπάθεια, ξέρω μέσα από την Βουλή ή την κυβέρνηση, για το πράγμα και αν υπάρχει κίνημα, εγώ νομίζω ότι τα αυτιά μπορεί είναι διαφορετικά. <στά> ναι, 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 είναι διαφορετικά. Και το δηλαδή το ένα είναι μπορεί δηλαδή. να είναι ε. ένα legal entity, μπορεί να είναι ένα οργανισμό. Το άλλο ένα κίνημα που μπορεί να είναι στο πιο ακτιβιστικό ένα κίνημα. Παρά που, το, που ένα NGO που είναι ένα συγκεκριμένο για να, να, διαβουλευ... να, να πάει σε διαβουλεύσει, να, ε. να, παλεύσει για νομοθεσίε, να, να, κάνει δουλειά μαζί με, βεσ, με κόμματα, με υπουργού. Εγώ Απλά βρίσκω λίγο περίεργο το πώ γεννήθηκε ένα αφημιστικό κίνημα. Εγώ είναι ένα ένα μέρο, ένα μέρο σε αφημιστικό κίνημα. Να έρθει στη σεζόν γυναίκε να κάνουμε πράγματα μαζί, ναι. Εμεί είμαστε αφημιστικό κίνημα, μέσα στο θέατρο, ναι. Αλλά. Με το νούμερο σα, ναι. Ναι, είναι Μπορεί να μην είμαστε στην εποχή των κινημάτων. Μπορεί να. Μπορεί να μην είναι τόσο προφανή και αφόρητη η πίεση στην καθημερινότητα μα που να μα κατεβάσει στου δρόμου, αλλά. Μα δεν είναι. Δεν σου είπα, εγώ δεν το ηθοποιή. Εσπίδι, δεν δουλεύουν. δεν είναι τζίνο δικαίωμα. Αλλά ξέρει, εγώ είμαι πολλά περήφανη για το. Θεωρώ ότι που τι μέρε που που τον που αρχίσαμε την ιστορία με τη σεζόν, και λαούσαμε τι ήταν μια έχουν και πλατφόρμα σε γυναικείες ιστορίες και σε γυναίκες, και σε γυναίκες καλλιτέχνες και σε... Είδαμε το να το κάνουν πιο ανοιχτά και άλλες ομάδες οι οποίες μπορεί να το κάνουν πιο χωρίς να το ονομάζουν. Έφυγε, ένα, έφυγε έναν, έναν ταμπού γύρω μου. Υπήρχε τεράστιο ταμπού. Μα γιατί να το, κάνετε, το τα πράγματα. Ε, πλέον να για την Είμαστε στα 260 κάτι χρόνια στην ισότητα, να το αρέσει κάποιο που το μετρού. Ε, αλλά είδα ναι, ότι υπήρξε, υπήρξε μια αλλαγή. Είδαμε το τσεκ στι επιλογέ του κρατικού θεάτρου, στι γυναίκε σκηνοθέτριες στην κεντρική σκηνή. Εννοούντο. Ε, Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε με ενδιαφέρει. τι έφυγε. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουν οι θεσμοί για, για να μα υπηρετούν, να υπηρετούν τον κόσμο, του καλλιτέχνε, το κοινό να κάνουν τσιμ που πρέπει, να κάνουν το καθήκον του και να δούμε να θα αλλάξει η κουλτούρα σιγά σιγά ε εν τούτον. Δηλαδή, αν το εννοούν και δεν το εννοούν, με αφορά. Που τα τα τέσσερα χρόνια σε ζώνη γυναίκε, κάποιε ανέκδοτε ιστορίε τη φάση, κάποιε αντιδράσει που είχατε, ποιε δεν ήταν. Στην αρχή, στα πρώτα μα events δεν έρχονταν ποτέ άντρε. Επιάνναν τον το φλάιερ και λαούσαν το ήταν για μένα. <laughs> <laughs> το Λάνε. Το... Λάνε. Μόνο γυναίκες έρχονταν στα event μας, μόνο γυναίκες, δηλαδή ούτε ο παπάς <σχερ> μου είναι στο πρώτο μας event. Τώρα, οι δύο πράγματα που κάναμε ήταν πάρα πολλά μαζικά. Το πρώτο ήταν το χίλια πλοία που ήταν στο φεστιβάλ Λευκοσίας, που το πρένω στη νύχτα. Ήταν μια ολοήμερη performance που αρχίζει ώρα 9 και τέλειωνε ώρα 9. Και ήρθε πάρα πολλοί κόσμο σε Τζινόν. Ήταν πάλι το διαφύγιση του διαφύγηση του Τρόικου Πολέμου από την πλευρά των το γυναικών. Τούτον ήταν πολύ ελκυστικό, διότι η αρχαία Ελλάδα, ο αρχαίο ελληνικό μύθο, είναι κάτι που αφορά όλου στην Key Project. Τραβήσε εντό του το θέμα. Ήρθαν μέσα. Είδαν τι ιστορίε που την ανάποδη. Ναι, ναι. ναι. Τούτον ήταν πολύ μαζικό. Και μετά, βέβαια, το. Το γυναίκε επίση. Φυσικά εσύ και άντρες. είναι επειδή συνδέεται με το Κύπρια ο... Αντρές. Εννοείς αρνητικές. Ναι, με τον τρόπο, το αφή... τον τρόπο αφήγησης της ιστορίας. Ο, ο, οι αντιδράσεις που μπορεί να υπήρχαν ήταν παραπάνω με πολιτική χρειά. Όχι με, την... με, το θέμα του φίλου, με το θέμα τη διαφωνία για το πώ θεωρούμε το Κυπριακό. Οκ. Okay. Άρα πάλι για να το πειράμε βασικά. Ναι. Ε, ή μπορεί κάποιοι να είπαν ότι τι γυναίκε Αδέντε σε βοηθούσαν βοηθούσε ο τάδε θα τα καταφέρουν. Εντάξει, πελάρε. Αλλά γενικά Πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού ανεξαρτήτω φίλου και ηλικία ήταν τόσο θετική, τόσο θετική, τόσο θερμόν η πρόσληψή του και με τόση πολύ αγάπη και τόσε ωραίε συζητήσει. Μετά την παράσταση στο, στο φαγέ, ήταν, που ήταν πάρα πολλά συγκινητικό. Νομίζω ότι τον ε, ε, το θέμα του φίλου, γιατί ε, ε, αν και ε, το θέμα τη ιστορική μνήμη και τη ταυτότητα και το ποιοι είμαστε. Αλλά βέβαια ναι, έχει να κάνει με το φίλο. Εμεί ξέρουμε το πολλά καλά ότι έχει με το φίλ. Και το μέλλον, τόσε ζωέ γυναίκε το μέλλον το σωστό γυναίκε. Τώρα που ε, καταφέραμε να βγούμε προ τα έξω, πήγαμε στο Φεστιβάλ Αθηνών με την παράσταση γυναίκε. Επιστρέφουν και ελπίζουμε ότι να συνεχίσει το ταξίδι τη στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι είναι μια ιστορία που. πρέπει να ακουστεί παγκόσμια. Πρέπει, ακουστεί, θεωρώ ότι στέκει φεστιβαλικά, ε, έχει κάτι το ιδιαίτερο, φέρνει κάτι το διαφορετικό μου. Νομίζω ότι είναι ο στόχος το διεθνό φεστιβάλ να ψάχνουν νομίζω πράγματα που είναι, έχουν μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να τα επαναλάβει, που, που κάποιοι έχουν από έναν τόπο και φέρνουν το στίγμα του τόπου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το τόπο. Um, και υπάρχει ακόμα ένα project στα σκαριά, το οποίο um, Σπουδαία, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει με τι εσωγυναίκε, αλλά πάλι εμπίπτει μέσα στο. Είσαι γυναίκα που είσαι στο τέλο. Ε, ελπίζω να γίνει με τι εσωγυναίκε, αλλά ε, πρέπει να το συζητήσει η εσωγυναίκα και να το αποφασίσει. Πάλι έχει να κάνει με, την, ε, ε, με το να φέρουμε στο φω ιστορίε που χάθηκαν, και που περιθωριοποιηθήκαν, οι, οι οποίε αμφισβητούν την κυριαρχή αφήγηση, αλλά προέρχεται από την αρχαιότητα, από το μύθο. Και, έτσι ξυλώνει έναν πολλά γνωστό μύθο και θεωρεί τον που την ανάποδη. Μύθο ιστορία, τέλο πάντων μια προπαγάνδα γενικά τη κλασική αρχαιότητα και την οποία τη βλέπει που πλευρά και φεμινιστική αλλά και μεταπικιοκρατική και που την πλευρά του του να βλέπουμε τον κόσμο όχι μέσα μόνο από την ευρωκεντρική ματιά, αλλά να θεωρούμε και τους άλλους λαούς της Μεσογείου. Λίγο έχει, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για τούτο, είναι ένα project που είναι να το δουλέψω στην Αγγλία το φθινόπορο, στο Πανεπιστήμιο του Τάραμ και ελπίζω με την επιστροφή να είναι κάτι πολύ ολοκληρωμένο για να ανέβει σε παραστάσει στην Κύπρο. Εμείς ανυπομονούμε, ανυπομονούμε να δούμε τι είναι το, το project <laughs> και σίγουρα εγώ έφκανα πολλά συμπεράσματα από την κουβέντα. Ε, χέρουμε, τουλάχιστον ότι η δράση ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε και για μένα είναι η πιο σημαντική του μορφή για να αλλάξουν πράγματα παρακάτω. Άσχετο από το τι εσεί είσαι για ένα κίνημα, για ε, μια μικρή κερδοσκοπική εταιρεία που έχει συγκεκριμένα θεματολογία για λόμπινγκ κλπ. Και χαίρομαι ε, πάρα πολλά που τα είπαμε έτσι. Και, ε, τι έχει φύγει να φέρει παρακάτω αυτό το πράγμα. Και εγώ ξέρουμε πολλά. Είσαι από τους ανθρώπους που με κάνουν να χαίρομαι που είμαι στην Κύπρο και που δημιουργήσα έτσι για να πώς φαγηρώσω και έναν πυρήνα που μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών, μπορεί να υπάρξουν σχετικές συζητήσεις. Νοιάζει σε πάρα πολλά. Είσαι από τους λιούς ανθρώπους. Ταξί, θα πούμε από τους λιούς. Είσαι ένας άνθρωπος που σε νοιάζει πάρα πολλά γιατί ο ρόλος της τέχνης στην κοινωνία αλλά και το που πάει η κοινωνία μας. Και ευχαρι Ευχαριστώ που να πούμε ότι είμαστε σε έναν πανέμορφο χώρο που μας στο Old Olive Mill στα Λεύκαρα μέσα στο Afron Banafes 2023. Χαρήκα που σε είχα και ναι, βγω